Οι αματικά και με τη βούλα θεωρούνται πλέον τα λουτράκα γιάφα, όπως προβλέπεται σε απόφαση του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, μετά και την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Η απόφαση, όπως εξήγησε ο Υπουργός μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΣΟΡΤ, δίνει την δυνατότητα για άμεση και νόμιμη επαναλειτουργία των λουτρών, με ό,τι ωφέλη αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία της Ηλίας. Είναι θετικές οι ειδήσεις που θα μας μεταφέρετε απόψε, γιατί η περιοχή εκεί έχει αντιμετωπίσει πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα τη φετινή σεζόν. Τα λουτρά δεν έχουν ανοίξει ακόμη. Ωστόσο, δόθηκε το πράσινο φως και οι πληροφορίες μας λένε ότι ήδη έχετε υπογράψει την απόφαση. Ακριβώς, κινητοποιήθηκα την πρώτη στιγμή, όλο το Υπουργείο δηλαδή, οι υπηρεσίες του, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα των λουτρών ΚΑΙΑΦ, αλλά και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και άλλες πηγές στη χώρα μας, και το ίδιο θα κάνουμε και στις επόμενες περιπτώσεις που είναι σε εκκρεμότητα. Τρέξαμε και μέσα σε λίγες εβδομάδες, όπως βλέπετε κι εσείς, μέσω θέρους συνεδρίασε η Επιτροπή δύο φορές και τρεις μέσα γύρω από το 15 Αύγουστο. Ο φάκελος πάλι ήταν ελλειπής, αλλά εν πάση περιπτώσει κάναμε τις ενέργειες εκείνες ώστε να έρθουν τα έγγραφα που έλειπαν και να ολοκληρωθεί η διαδικασία σήμερα και να τρέξουμε να βγάλουμε και μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής και την οριστική απόφαση και να πάρει φέκ. Οπότε λογικά να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, έστω και τώρα, να ξεκινήσει η λειτουργία των λουτρών. Έχουν κάθε δυνατότητα τα λουτρά να ξεκινήσουν. Εξάλλου, από την πρώτη στιγμή, από τους φορείς που με ενημέρωσαν τοπικά από το θέμα, είχα συνεχή ενημέρωση και ήξεραν τις εξελίξεις και πώς προχωράμε. Από τη στιγμή που υπάρχει πια η υπουργική απόφαση που αναγνωρίζει την ίδια την πηγή, η ΕΤΑΔ έχει κάνει ενέργειες, ήμασταν έτσι σε συντονισμό και έχει γίνει αίτηση για να πάρουν και την άδεια, το ειδικό σήμα λειτουργίας. Με την αίτηση όμως έχουν δυνατότητα νόμιμα να λειτουργήσουν κανονικά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ταυτόχρονα, η απόφαση του Υπουργού συνιστά και ένα καθοριστικό βήμα στο σχέδιο ενεργοποίησης του ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας στη χώρα. Το θέμα της αναγνώρισης των λουτρών ΚΑΙΑΦΑ εκκρεμούσε με αρκετές παραπομπές στην Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων από το 2014. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός, μετά από ένα εξάμηνο απραξίας, το Υπουργείο ενεργοποίησε την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, αναζήτησε τα ελλειπή έγγραφα και πιστοποιητικά και με την επανασυνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Υπουργός Τουρισμού μίλησε για καθυστερήσεις και αδράνεια που είχαν σαν αποτέλεσμα η νέα κυβέρνηση να παραλάβει μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Παραλάβαμε μια κατάσταση στην οποία είχε δοθεί η πολιτική κατεύθυνση ότι θα σταματήσει το πλαίσιο να είναι χαλαρό και ότι όλα αυτά τα χρόνια όποιος δεν έχει αδειοδοτηθεί δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό ήταν μια απόφαση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας. Όμως δεν είχε δώσει και τη λύση. Έτσι, να αδειοδοτήσει αυτούς οι οποίοι ήταν όριμοι να αδειοδοτηθούν. 6 μήνες απραξία, θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχαν ζητήσει υπηρεσίες του Υπουργείου 28 Ιανουαρίου να δοθούν τα έγγραφα για να ολοκληρωθεί ο φάκελος από την ΕΤΑΔ και η απάντηση ήρθε 3 μέρες πριν τις εκλογές, 6 μήνες μετά. Και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η καθυστέρηση και η αδράνεια είχε ως αποτέλεσμα να πάρουμε μια βόμβα στο ΚΑΙΑΦΑ έτοιμη να σκάσει. Τα επόμενα χρόνια δεν θα αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Όχι, ακριβώς, διότι αυτή τη φορά δώσαμε μια λύση αναγνώρισης μόνιμη και όχι μια λύση προσωρινή όπως δινόταν τα προηγούμενα χρόνια, να λειτουργούν δηλαδή ουσιαστικά σε ένα καθεστώς παρανομίας. Είναι μια οριστική λύση. Αυτό είναι αυτό που χρειαζόταν και ο ΚΑΙΑΦΑΣ και θα χρειαστούν και όλες οι άλλες ιαματικές πηγές.